όταν λέμε προσευχόμαστε για τον κόσμο ή για άλλους ανθρώπους, επί πρακτικού επίπεδου, σε πρακτική μορφή, σημαίνει ότι αφιερώνουμε λίγο χρόνο και λίγο από την προσευχή μας, έστω ακόμα και με λίγα λόγια, αλλά με πόνο ψυχής, όσο μπορούμε, παρακαλώντας τον Θεό να ελεήσει, να βοηθήσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είτε αυτοί είναι και κοιμημένοι, είτε είναι ζώντες, είτε είναι ασθενείς, είτε σωματικά, είτε ψυχικά. Εάν έχουμε να προσευχηθούμε για κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, θα προσευχόμαστε πάντοτε χωρίς να υποδεικνύουμε εμείς τον Θεό λύση. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Μην υποδεικνύετε στον Θεό λύση. Ξέρω εγώ, Χριστέ μου, φώτισε τον να καταλάβει ότι έχω δίκιο. Χριστέ μου, φώτισε τον να, ξέρω εγώ, μαζευτεί σπίτι του. Χριστέ μου, φώτισε τον να κάνει καλά τις δουλειές του. Διότι ο Θεός δεν χρειάζεται δάσκαλο. Δεν είναι τρόπον να, όπως πάμε σε ένα γραφείο και ο άνθρωπος δεν ξέρει εκεί και του λέμε, ξέρεις, αυτός δεν είναι καλά και πρέπει να τον βοηθήσει να έρθει σπίτι του για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Ο Θεός ξέρει πολύ καλύτερα από εμάς τι έχει ανάγκη εκείνος ο άνθρωπος. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Θεός. Και εμείς όταν προσευχόμαστε πρέπει να έχουμε πολύ σοβαρότητα απέναντι στον Θεό. Να μην είμαστε πρόχειροι, όπως είπαμε και άλλη φορά. Ο λόγος μας να είναι λόγος βαρύς, λόγος ζυγισμένος, λόγος ο οποίος απευθύνεται στον Θεό. Δεν απευθύνεται, ξέρω εγώ, σε άνθρωπον, σε κάτι αόριστο. Ο Θεός είναι ο οποίος ακούει εκείνη την ώρα. Γι' αυτό το καλύτερο είναι να παρακαλούμε, Κύριε, εσύ να ελεήσεις αυτόν τον άνθρωπο κατά το έλεος σου. Και το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι δώσε του την αγάπη σου, δώσε του το φωτισμό σου, δώσε του να σε γνωρίσει. Εάν σε γνωρίσει εσένα, τότε όλα λύονται. Εάν εσένα δεν σε γνωρίσει, τότε και καλός οικογενειάρχης να γίνει, και καλός καταστηματάρχης, και καλός έμπορας, και καλός επιχειρηματίας, δεν σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει τίποτα. Ίσως καμιά φορά, ξέρετε, μέσα από τη συντριβή των γεγονότων της ζωής μας, ανακαλύπτουμε τον Θεό. Και καμιά φορά είναι σωτήριες τα συντρίμματα αυτά. Πρέπει να συντριβεί ο άνθρωπος, να μπει, να απογοητευτεί, να αποτύχει, να γίνει ράκος, για να ταπεινωθεί και να ανακαλύψει τον Θεό. Σε ώρα που ο Θεός παρακολουθεί και βλέπει. Εμείς δεν ξέρουμε πότε. Προσεύχεσαι τώρα, αλλά δεν ξέρεις πότε θα γίνει αυτό. Γι' αυτό να αφήνουμε στον Θεό χρόνο και περιθώρια δράσεως. Και όπως έλεγε ένας Άγιος, Κύριε, εσύ ως θέλεις και ως είδας. Όπως θέλεις και όπως ξέρεις. Όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησε και φώτισε αυτόν τον άνθρωπο. Και ιδίως, ας πούμε, ένας πρακτικός τρόπος, παραδείγματος χάρη, όταν λέμε την ευχή, λέμε Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Μπορούμε να πούμε Κύριε σου Χριστέ ελέησόν τον δούλο σου, τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη, τα παιδιά μου, τον σύζυγό μου. Ελέησε τους όπως εσύ ξέρεις. Ή ανάπαυσε τις ψυχές των κεκοιμημένων δούλων σου. Και πρέπει να προσευχόμαστε. Να προσευχόμαστε για τους ανθρώπους τους γύρω μας, να προσευχόμαστε για την εκκλησία μας, τους ιερείς μας, τους επισκόπους μας, τους πατέρες μας, τους πνευματικούς, να προσευχόμαστε για τον τόπο μας, αυτόν τον τόπο, να μην είμαστε άνθρωποι ατομιστές, δηλαδή σαν να γύρω μας δεν συμβαίνει τίποτα. Δεν μπορούμε, παραδείγματος, μπορούμε να προσευχηθούμε και να ξεχάσουμε, δηλαδή να παραβλέψουμε, ας πούμε, την τραγωδία που ζούμε σαν τόπος, έτσι, τη σκλαβιά ακόμα, τους Τούρκους, όχι ότι είναι εχθροί μας, όχι ότι τους μισούμε δηλαδή, αλλά το ότι, ας πούμε, υποφέρομαι. Και υποφέρουν και αυτοί εξαιτίας μας, ξέρετε. Οι Τούρκοι υποφέρουν εξαιτίας μας, με ποιαν έννοια. Διότι αν εμείς είμαστε καλοί χριστιανοί και κάναμε θαύματα όπου μας έδωσε εξουσία ο Χριστός, θα τους κάναμε και αυτούς χριστιανούς. Αλλά επειδή εμείς είμαστε χαμένοι, χάνονται και αυτοί. Διότι δεν μπορούν να δουν το φως, γιατί πού να δουν το φως σε εμάς, ποιον φως θα τους δείξουμε εμείς. Οπότε ακόμα μια αιτία να θλιβούμε και να ταπεινωθούμε, διότι δεν είμαστε όπως πρέπει, γι' αυτό και αυτοί είναι εκείνοι που είναι. Δηλαδή όταν προσευχόμαστε, είναι η προσευχή μας, έτσι, πώς να πούμε μια λέξη,
και αν όλων των άνθρωπων, τα πάντα γύρω μας, δεν αφήνουμε τίποτα, έστω και με μια λέξη, έστω και με ένα πόνο δηλαδή, δεν χρειάζονται λόγια στον Θεό. Έτσι και ένα Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και αυτόν ακόμα φτάνει να είναι γεμάτο πόνο. Αλλά να μάθουμε να προσκαρτερούμε στην προσευχή, να μάθουμε να επιμένουμε στην προσευχή, να μην βαριόμαστε. 5 λεπτά προσευχή δεν είναι προσευχή. Εντάξει, είναι κάτι, είναι σπουδαίο, είναι μεγάλο, είναι προζύμι στη μεγάλη ζύμη. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, να είμαστε καρτερικοί στην προσευχή. Να μάθουμε να προσευχόμαστε πολύ, πάρα πολύ, ώρες, ώρες. Και αυτό θα δείτε καμιά φορά όταν έχουμε προβλήματα, προβλήματα υγείας, έχουμε μια κρίσιμη κατάσταση, πώς εκείνη την ώρα, ας πούμε, καθόμαστε και προσευχόμαστε και όλη η έννοια μας είναι εκεί. Και μετά ξεχνάμε και με το ζόρι να κάνουμε μια μικρή προσευχή. Εντάξει, βέβαια, δεν είναι ανάγκη να είμαστε πάντα σε εκείνες τις καταστάσεις, αλλά να καταλάβουμε ότι πρέπει να δώσουμε χρόνο να αναπτυχθεί αυτό το άνθος της προσευχής, το οποίο ουσιαστικά είναι ο δείχτης. Θέλετε να δείτε δηλαδή την πνευματική σας κατάσταση, δέστε από την προσευχή που έχετε. Όλοι μας, ο καθρέπτης του καθενός είναι η προσευχή του. Προσεύχεται, δεν προσεύχεται, αυτό είναι ο δείχτης. Καλά έργα κάνουν πολλοί, έργα εξωτερικά κάνουν πάρα πολλοί. Και αυτά οπωσδήποτε είναι καλά, είναι αγαθά, είναι ευάρεστα, ευλογούνται από τον Θεό. Αλλά το σημείο της ενώσεώς μας με τον Θεό είναι η προσευχή, δεν είναι κανένα άλλο σημείο.